το θέμα το οποίο είναι εξίσου ερωτικό ο εκλεκτός φίλος ο πειραιάρχης που λέμε γιατί στην ουσία είναι ο πολυτιμότερος Ιστοριογράφος του Πειραιά σήμερα, σήμερα, εγώ το λέω γιατί ο Στέφανος διατηρεί και μια πάρα... Συνοδοιπόρος παρα... μας, στην ιστορία του Πειραιά. Γιατί να το πούμε ότι ο Στέφανο. Το είδαμε ο... λοιπόν, ο Στέφανο Ομίλεση. Διατηρεί και μια στο σελίδα, Αντρέα μου, που ξέρει πολύ καλά, το Πειραιόραμα. Που μπορεί κανεί να μπαίνει μέσα σε αυτήν και να ενημερώνεται για ό,τι θέματα του Πειραιό, ιστορικά ή μη. ιστορικά, καλλιτεχνικά, πολιτισμικά, ό,τι αφορά τον Πειραιά, την ιστορία του Πειραιά και κυρίω την νεότερη ιστορία του Πειραιά. Ο Στέφανο Ομίλεση πολύ εύστοχα και με πολύ αγάπη, μεράκι και πόνο ξέρω εγώ τον κόπο που έχουν όλα αυτά τα πράγματα. Κάθεται ο και ολοχρονή να τα γράψει και να μα τα παραδώσει. Μα οδηγεί πάλι σε κάτι το οποίο δεν το ξέραμε. Κάτι το οποίο το ακούμε για πρώτη φορά και πολύ πιθανό. Ναι, είναι. περνάει ο κόσμο, το βλέπει να Το 95% των πυρεωτών, αν όχι το 99%. Να μην το γνωρίζει. Το βλέπει ο οικόπεδο σήμερα. Α τα πάρουμε από την αρχή. Ναι, μπράβο. Γιατί έχει αξία ερωτική αυτό το πράγμα. Λοιπόν, Στέφανε Καποδίστρια καταφτάνει εδώ πέρα. Το νέο ελληνικό κράτο προσπαθεί να σταθεί οξυδερκή και έμπειρο ο Καποδίστρια σε αυτά τα πράγματα. Αρχίζει να φτιάχνει τι πρώτε δημόσιε σχολέ που θα πρέπει να έχει ένα κράτο που θέλει να λέγεται κράτο, να φτιάχνει τι υποδομέ, να τα νομισματοκοπία, να τα σχολεία από εδώ, να τα, κράτη, τα υπουργεία από εδώ και από εκεί. Ε, ανάμεσα στην όλη η ιστορία που πρέπει να φτιάξει, βέβαια, είναι και μια σχολή. Ευελπίδω. Έτσι, μπράβο. Να βγάζουμε αξιωματικού. Να βγάζουμε αξιωματικού. Σπουδαγμένου, ναι. ε, με το εσεί και με το εσά, με τη νέα τάξη πραγμάτων όπω πρέπει να υπάρχει στην Ευρώπη. Γιατί στον πειρά όχι στην Αθήνα. Για Γιατί, Γιατί... ο πειρά το λιμάνι. Για και από τη σχολή Ευελπίδων ναι, ναι, ναι. θα έβγαζε και τη σχολή Ναυτοπέδων. Ακριβώ. Θα μπορούσε να εξυπηρετήσει mm. και τη στεριά και τη θάλασσα. Ήταν μεικτή κρίση. Αλλά πριν φτάσουμε λίγο εκεί, Ξεκινάει το 1828 αναγκαστικά η ίδρυση. Και υπάρχει της και κάτι άλλο. Ναι. Τον Πειραιά δεν είχαν προλάβει. Να τον καπακώσουν οι τσιφλικάδε. Όλοι εκείνοι οι οποίοι τρέξανε στην Κωνσταντινούπολη για να πάρουν δοβλέτια και να γυρίσουν πίσω ο Μπέικο, την περιοχή Βεϊκού, ο ζωγράφο του ζωγράφου, ο Νάστος την περιοχή της Λιουπόλεως Ο ένας μετά τον άλλο Ο Βαριμπόμπης Όλη την έκταση του Βαριμπόμπης Και τη μυστική φυσιά Δεν είχαν προλάβει Και βέβαια η φοβερή μονή Πετράκη Η οποία ξαφνικά ανακάλυψε Ότι το μόνο που δεν της ανοίγει ήταν η Ακρόπολη Αν και σε αυτήν είχε βάλει δικαιώματα Ο Πειραιάς Δεν είχε τέτοια Όχι. τα βατζήλικια Όχι. Όχι δόθηκε στους αγωνιστές ιδραίους ήταν ελεύθερη περιοχή και τότε τα 10 χιλιόμετρα από την Αθήνα, τα 10 χιλιόμετρα. Ήταν βέβαια τρεις ώρες δρόμος για να πες και να έρθεις. Οπότε βόλευε μια σειρά από μεγάλα ιδρύματα να δημιουργηθούν στον Πειραιά. Στον Πειραιά ο Καποδίστρια βέβαια γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι τα άτακτα σώματα στρατού δεν έχουν καμία τύχη σε ένα νέο ελληνικό βασίλειο. Στην καινούργια τάξη Στην καινούργια. πραγμάτων. Γιατί οι μάχε πια γίνονταν αλλιώ. Ακριβώ. Πια... ήξερε ότι θα μα να το πω έτσι εντό εισαγωγικών, οι βαβαροί. Όμω αυτά πέρατε, αυτά αποδείχθηκαν αθάνατα. Ναι. Σήμερα δεν πολεμεί το ίση γιατί είναι άτακτα σώματα. Ακριβώ σε όλο τον πλανήτη τα άτακτα σώματα είναι αυτά τα οποία διαμορφώνουν το τελικό αποτέλεσμα. Είναι οι ασύμετρες απειλές. Είναι, ασύμετρες απειλές, ακριβώς. είναι οι διαρκώς ασύμετρες απειλές. Ο, τον Ιούλιο του 1828 δημιουργείται η Στρατιωτική Σχολή Βελπίδων για πρώτη φορά στο ελληνικό βασίλειο στη, στην τότε πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους, τον Ναύπλιο. Διατηρείται εκεί μέχρι το 1834. Λίγα χρόνια. Και εμεί σήμερα, βέβαια, όλοι οι πειραιώτες φεύγουμε Σαββατοκύριακο και πάμε στο Ναύπλιο. Και η πρώτη μα δουλειά είναι να πάμε να δούμε, να πληρώσουμε και το εισιτήριο στη Σχολή Ευελπίδων, να δούμε την πρώτη Σχολή Ευελπίδων. Και που να ξέραμε ότι στον Πειραιά, εάν έκατσε στον Ναύπλιο 6 χρόνια, ότι στον Πειραιά έκατσε 54. Και όμω κανένα δεν ξέρει τίποτα. Δεν, δεν, έχει διασωθεί ούτε το οίκημα, ούτε μια πινακή. Δεν είναι Αυτή το ήταν το πινά, η ατυχία στην ουσία. Αλλιώ θα ο μπορούσαμε και εμεί να Ούτε ένα δρόμο. Τίποτα. Ούτε στην τίποτα. Αθήνα τουλάχιστον δεν είχαν σχολή ευελπίδων, αλλά όλοι λέμε πάμε στα δικαστήρια τη σχολή ευελπίδων. Και ο λεωφόρο δίπλα ονομάζεται οδό ευελπίδων και όμω τον Πειραιά ο Πειραιάς και μέχρι σήμερα ακόμα mm. κατέχει την πιο α, μακροχρόνια παραμονή τη σχολή. Από τον Αύπλιο πηγαίνει στην Αίγυπτο. Από την Αύπλιο το 1834 πηγαίνει στην Αίγυπτο, στεγάζεται στο mm. φανοτροφείο τη Αίγυπτο μέχρι το 1837. Και το 1837 ο, έχει ήδη μεταφερθεί η πρωτεύουσα του ελληνικού κράτου, έχει γίνει η Αθήνα. Κρίνεται ασύφορο η Έγινα, η πρωτεύουσα Αθήνα και η σχολή στην Αίγυπτο mm, και μεταφέρεται στον Πειραιά. Στον Πειραιά λοιπόν το 1837 τότε, η σχολή. Τότε το ταξίδι Έγινα Πειραιό ήταν. Δεν ήταν και εύκολο. 10 ώρες Αυτό όμω πρέπει να κρατήσουμε ήταν ότι στην Έγινα η σχολή δεν είχε δικά τη κτίρια, ήταν στο φανοτροφείο. Mm -hmm. Όταν όμως έφτασε. Οπότε 18... ήταν οπότε είναι και δυσλειτουργικό. Ήταν δυσλειτουργικό. Ναι. Φτάνει λοιπόν το 1837 η σχολή Ευελπίδων και αποκτά για πρώτη φορά στον Πειραιά δικέ τη εγκαταστάσει. Mm -hmm. Οι οποίε έχουν τη δική του ιστορία οι εγκαταστάσει mm -hmm. αυτέ. Οι οποίε είναι παράξενε. Οι εγκαταστάσει ή η ιστορία. Η ιστορία των εγκαταστάσεων είναι παράξενη. Ωραία, περίμενε να λίγο. Στα ναι. παράξενα όταν θα με λίγο να παίρνουμε ανάσα ναι. έτσι για να κρατάμε και τον κόσμο. Ο Στέφανο Ομίλεση και από το blog του για τα το οποία μπορείτε να ενημερώνεστε για όλα αυτά το πυρεόραμα, μπορείτε να τα διαβάζετε πριν από εμά για μα και πριν εμεί να σα τα πούμε, διότι ο Στέφανο ανεβάζει συνέχεια τόσο ωραία πράγματα ερωτικά για τον πυρεά. Είχαμε μείνει στην εξιστόρηση του πώ. Φτάνει τελικά από Ναύπλιο έγινα η Σχολή Ευελπίδων για πρώτη φορά στην στερεά Ελλάδα, στην Αττική Γη και δεν γίνεται κάπου αλλού, γίνεται στον Πειραιά. Στον Πειραιά. Ε, Μεσολαβή είναι παράξενη η ιστορία, ένας Γάλλος υπήκος, ο οποίος λέγεται Φραγκίσκος Φεράλδης, ελληνοποιημένο το όνομα. Ο Φεράλδης ήταν στον Ναύπλιο, όταν είδε ότι η πρωτεύουσα του κράτους έγινε η Αθήνα, μετήκησε στο μέρος που πίστευε ότι θα ήταν πρόσφορο για τις δικές του επιχειρήσεις Που ήταν ο Πειραιάς Ναι, ξέρεις τι γινόταν τότε έτσι Τι ε, είχαν πριν γίνει να πάρουν ε, τα οικόπεδα για να αποκτήσουν αξία Ακριβώς, έρχεται λοιπόν στον Πειραιά και στείνει τις επιχειρήσεις του Καταπιανόταν με πολλά και διάφορα Έχει φέρει και την οικογένειά του, έχει και ένα γιο τον Ευγένιο Τον οποίο τον φέρνει σε γάμο με την κόρη του Λουκά Ράλι. Ο Λουκά Ράλι στην πορεία θα το δούμε ότι γίνεται δήμαρχο Πειραιά. Μ' άρεσε, μ άρεσε ο τρόπο που πε. Τον φέρνει σε γάμο διότι είναι εμπορική συμφωνία. Δεν ο, ο γιο του λέει τι, τι, ήταν αυτό το παιδάκι. Το, ο το φέρνει του, λοιπόν, σε γάμο ακριβώς, ο, μπαμπά, Με τον εφοπλιστή. Με την αρχή τη ελληνική ταινία που θέλει τα να παντρέψει ο εφοπλιστή με την εφοπλιστή. Τη... Είναι λοιπόν <laughs> η κόρη του Λουκά Ράλι που υπάρχει και ο δό Λουκά Ράλι στον Πειραιά, η Αργυρό. Παντρεύεται με το γιο τον Ευγένιο, το γιο του Φραγκίσκου Φεράδη. Και έτσι ο Φεράλης καταφέρνει και εισέρχεται στο χώρο των, της πολιτικής, ελληνικής πολιτικής μέσα από αυτό το γάμο. Αυτέ Αυτές στο Βυζάντιο λέγονταν επιγαμιές ε, σχέσεις. Ε, επιγαμιές σχέσεις. Μέχρι τότε ο Φεράλης λοιπόν, χωρίς να είναι δανός, είπαμε είναι Γάλλος, είναι όμως πρόξενος δανείας στον Πειραιά. Μόλι μπαίνει λοιπόν. Ναι, ναι, τότε γινόταν αυτό. Διάφορε χώρε <στονίκη> που έτσι που είχαν άσχετου αλλοδαπού υπηκόου για προξένου. Διαθέτει πλήθο οικοπαίδων και ακινήτων στην περιοχή του Πειραιά. Και <στονί> να πούμε, συγγνώμη, <στονίκη> Στέφανε, που σε διακόπτει. ήταν άμυστη αυτή. Απλώ ό,τι μπορούσαν να κερδίσουν από αυτή τη διαστήρια. Ε, κερδίσαν πολλά, είναι και, σίγουρο και, ότι κερδίσαν, κερδίσαν πολλά. πολλά. Να μην θυμηθούν το Μέρλιν, ε, ναι. α πούμε, κλπ. Και και ε, ε, εμπλέκεται στη δημιουργία ο Φραγκίσκο Φεράλντι σιδηροδρόμου Πυραιό Αθηνών μετέπειτα. Απλά του δίνουμε μια σκιαγράφηση. Σκένα, μια σκένα εμπλέκεται mm. -hmm. στο φωτάριο, εμπλέκεται στα στρατιωτικά εφόδια. Ωραία, oh, που βλέπω. Εμπλέκεται στι τράπεζα Κωνσταντινοπόλεω. Εμπλέκεται όπου σηκώνουμε, όποια πέτρα σηκώνουμε τότε στον Πυραιό στα πρώτα χρόνια δημιουργία, είναι ο Φραγκίσκο Φεράλδη από κάτω. Αυτό λοιπόν ε, έχει Έχεις γράψει γι' αυτό. Ναι, έχω γράψει. Να ε, το ε, βρείτε. Έχει στο πυριόραμα. Είναι επικάντικο και είναι ωραίο να το διαβάσετε. Ε, έχει λοιπόν φτιάξει μεταξύ άλλων Μεταξύ σε ένα τικοδομικό τετράγωνο που είναι σήμερα απέναντι από, το, από τη δημοτική πινακοθήκη Πειραιά Αυτό που λένε οι παλιό ταχυδρομείο το ξέρουν οι, παλαι, οι παλαιότεροι. Για να πούμε τι οδού είναι η σημερινή Εθνική Αντιστάσεω Καραολί Δημητρίου Φίλινο και Τσαμαδού. Το τετράγωνο αυτό σήμερα είναι η και δίπλα είναι τα νέα ταχυδρομεία, το Μέγαρο των Ελτά mm -hmm. όλη αυτή η έκταση λοιπόν ανήκει, είναι του Φεράλδη στην οποία έχει φτιάξει ε, κατασκευέ, σπίτια τα οποία θέλει να τα νοικιάσει, mm, να, να τα πουλήσει, να τα αξιοποιήσει κτήμα το της. Κτήμα το της real estate ο τύπος πάει λοιπόν στον ε, Όθωνα, τον προσεγγίζει και του λέει ότι εγώ έχω αυτή την έκταση ε, έχω χτίσει και πάνω έτοιμα θα τα βρίσεις. έχω έτοιμα για κίνητα, πάρτα. Ο Όθωνας λοιπόν τα παίρνει τα ακίνητα αυτά, μεσολαβεί, εφανίζεται, βγαίνει μπροστά το Υπουργείο Στρατιωτικών και αγοράζει την έκταση του Φεράλδη. 312.000 δραχμές τότε, μεγάλο ποσό, παράλογο το ποσό που ζητάει ο Φεάλδης. Τελικά μετά από διαπραγματεύσεις τα λοιπά κατεβαίνει 220.000 δραχμές και τελικά κατεβαίνει σε 120.000 δραχμέ. Ναι. Φανταστείτε λοιπόν ότι 120.000 δραχμέ έχει βγάλει κέρδο ο Φεράλδη. Έρμο κράτο, έρμε λαέ, πλήρωνε. Ε, το Υπουργείο Στρατιωτικών ναι, παραλαμβάνει λοιπόν ρε αυτή ρε την, ρε την ρε έκταση. Ερεδάνια που ναι. συνήφθησαν για να αγοραστούν τούτα τα πράγματα. Αυτά πληρώνουμε ναι. μέχρι τώρα. Παραλαμβάνει αυτή την έκταση, τα οποία αποτελούνται, αποτελούνται συγγνώμη από 9 ακίνητα στον αριθμό. Ακίνητα όμω, μη φανταστείτε τίποτα σπουδαία. Τα σπουδαία ήταν κυρίω ένα, ένα, ένα τριόρφο και ένα διόρφο, Όλα τα υπόλοιπα ήταν απλέ καλύβε με τα δεδομένα τα σημερινά. Και εκεί στεγάζεται η Σχολή Ευελπίδων. Ε, σήμερα, εάν κοιτάξει κάποιο τι έρευνε. Η έρευνες, οποία ήταν με αυτόν το τον τίτλο, σχολείο. Πολεμικών σχολείων, λέγονταν. Πολεμικό σχολείο. Εάν κοιτάξει σήμερα κάποιο τι έρευνε για τη στρατιωτική σχολή Ευελπίδων, ε, λέει από ένα λάθο, εμφανίζονται και λέει ότι στεγαζόταν στην οικία Φεράλδη. Είναι λάθο αυτό. Ούτε ο Φεράλδη έμενε ποτέ εκεί. Ήταν η ιδιοκτησία του Φεράλδη που την πούλησε που την πώλησε στο Υπουργείο Στρατιωτικών. Άρα, πάβει να είναι η ιδιοκτησία Φεράλδη και είναι η ιδιοκτησία του Υπουργείου Στρατιωτικών. Άρα, κάποια στιγμή αυτό το ότι η σχολή Βελπίδων στεγαζόταν στην οικία Φεράλδη πρέπει να σταματήσει. Είναι λάθο. Mm -hmm. Για του πυροέτε το λέω. Ούτε η οικία Φεράλδη υπήρξε, αγοράστηκε κανονικά. Όχι, η mm -hmm. οικία, του οικία, οικία υπήρξε, ήταν αλλού. Ήταν αλλού. Αυτό. Ήταν στη Βασιλεία Γεωργίου Έτσι. και κολοκοτρώνει γωνία Έτσι. Ήταν το σπίτι του Φεράλδη. Ναι, ε... Σωστά. Άρα το κράτος αγόρασε την έκταση με τις κτηριακές εγκαταστάσεις. Και έτσι εγκαταστάθηκε η Σχολή Ευελπίδων. Ε, από, τα, από τα οικήματα τα οποία αξίζει να συγκρατήσουμε ήταν το ένα το τριόρφο που ήταν του Θεόφιλου Χάνς. Στην άγνωστη ιστορία λοιπόν της θητείας της πολεμικής σχολής της μετέπειτα γνωστής ως Σχολής Ευελπίδων και της παραμονής της στον Πειραιά αναφερόμαστε μαζί με τον Στέφανο τον Μίλεση τον ερευνητή της Πειραϊκής ιστορίας και ιδιοκτήτη και βασικό αρθρογράφο του blog Πυραιόραμα το οποίο μπορείτε πάντα να συμβουλεύεστε για τις ιστορίες του Πυραιός Στέφανε είχαμε μείνει σε εκείνο το κομβικό σημείο όπου ε, πια πρέπει να πούμε το τι ακριβώς συνέβαινε μέσα σε αυτή τη σχολή ε, Η σχολή αυτή εκτός όταν για πρώτη φορά όπως είπαμε ιδιόκτητη από τη στρατιωτική σχολή Ευελιπίδων ε, περιλάβανε δύο μεγάλα κτίρια. Το ένα ήταν ένα διακριβώ τη σημερινή ε, δημοτικής δημοτική το οποίο ήταν πιο μεγάλο από τη δημοτική πινακοθήκη. Για να καταλάβουμε δηλαδή το μέγεθο του κτηρίου. Ήταν υπέρλαμπρο κτίριο του Θεόφιλου Χάνσεν. Ενώ από την κάτω πλευρά, ακριβώ από την άλλη πλευρά του οικοπαίδου, υπήρχε ένα μικρότερο και έχει γίνει το εξή παράδοξο τώρα. Επειδή κάποιο σπουδαστή, ευέλπη δηλαδή τη σχολή, ε, βγήκε με ένα μπλοκ ηχνογραφία και ηχνογράφησε το κάτω κτίριο, Σήμερα έχει μείνει ιστορικά να λένε ότι αυτό είναι το κτίριο που στεγαζόταν η Σχολή Ευελπίδων. Το κάτω κτίριο ήταν απλά το πλονομείο που έβγαζε τι φρουρέ τη σχολή και τα λοιπά. Ένα γραφείο. Ένα γραφείο. Δεν ήταν η σχολή. Η σχολή κοίταγε προ την πάνω πλευρά. Και αυτό το λάθο. προ την ανηφόρα δηλαδή, για να καταλάβει ο κόσμο. Ακριβώ. Αυτό το λάθο έχει περάσει μέχρι και σε μια πινακίδα που υπάρχει σήμερα ένα τη Δημοτική Πινακοθήκη, η οποία τοποθετήθηκε με. Μετά από πολλή αγώνα από τη φιλολογική στέγη πυραιό επί προηγούμενη δημαρχία του Μιχαλουλιάκου, ε, είναι λάθο και η φωτογραφία που υπάρχει απάνω και το κείμενο που υπάρχει επάνω που το συνοδεύει. Οπότε Έχ... πρέπει να αντικατασταθεί. Θες πρέπει να... να αντικατασταθεί. Είναι άμεση ανάγκη να αντικατασταθεί. Θα εξηγήσω το λόγο. Το μεν κτίριο το είπα. Είναι λάθο το κτίριο. Έχουν βάλει το πλονομείο και όχι το κτίριο το οποίο ήταν η σχολή. Δε... Σαν να λέμε έχουν βάλει ένα γραφείο και δεν έχουν βάλει Ακριβώς. την, έχουν την... Έχουν κυρίω το... σχολή του το Θεόφιλου Χάσεν. Και το δεύτερο λάθο είναι ότι λέει ότι η σχολή πήγε, έφυγε από τον Πειραιά και πήγε στο μέγαρο τη Δουκή Πλακεντία. Αυτό είναι τραγικό λάθο. Έφυγε από τον Πειραιά και πήγε στα, νέα κτίρια τη σχολή Ευελπίδων που σήμερα είναι τα δικαστήρια. Ε, δεν πήγε στη, στη Πλακεντία. Στην Πλακεντία πήγε την περίοδο 1854-1857 για τρία χρόνια. Όταν ε, οι Γάλλοι είχαν καταλάβει τον Πειραιά με τον Ντινάν, εξού και ο Ντινάνιο κήπο. Το, το μυστήριο αυτό. Ναι, που είχε πέσει και, τη, και ο μεγάλο λοιμό, χολέρα κτλ. Εξαιτία του. Εξαιτία του, και επειδή δεν είχαν οι Γάλλοι στρατιώτε να στεγαστούν, καταλάβανε τη στρατιωτική σχολή ευελπίδων στον Πειραιά, μείνανε εκεί μέσα και οι ευελπίδε φύγανε και πήγανε στο μέγαρο τη Δουκίκη Πλακεντία. Πραξικοπηματικά την καταλάβανε δηλαδή. Τι καταλάβανε, ναι, διώξαν. Ε, με, το έτσι θέλω. με το έτσι θέλω. Και Μάλιστα. επειδή δεν είμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση, ήταν εντό εισαγωγικών συμμαχοί μα, την παραδώσανε τη σχολή. Και ε, τι σύμμαχο είναι όταν έρχεται και σε δύο χρόνια ε, ε, μέσα ε, από το, το μέρο που μένει και λοιπόν, έχει σχολή. Αν εξαιρέσουμε λοιπόν αυτά τα πράγματα. χρόνια. άποψη έχουν οι Γάλλοι για τι συμμαχίε. Έχουν περίεργε άποψει. Το Ελλάδα-Γαλλία yeah. συμμαχία μου θυμίζει ε, αυτό. Μάλλον εμεί έχουμε περίεργε άποψει για τη συμμαχία. Και του συμμάχου μα. Βλέπουμε και σήμερα τις τι συμμαχίε που μα οδηγούν. Τι πράγμα είναι αυτό, ρε παιδί. Να μην μπορούμε να διαλέξουμε ποτέ συμμάχου. Να μην είστε ποτέ από τη σωστή πλευρά. Τρομερό πράγμα. Σε όλη την ιστορία τη Ελλάδο. Ναι, Τρομερό πράγμα. πάντα σε εισαγωγικά. Οι σύμμαχοι μα κάνουν κάνει μεγαλύτερη ζημιά από του εχθρού. Για ναι, το τον εχθρό το βλέπει, ο σύμμαχο δεν τον βλέπει. Στην μπούκα τον έχω αυτόν με, με το λοιμό που φέρω ε εδώ πέρα, αυτό, το, γάλλο γάλο εκεί πέρα, το, 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 γαλόπουλο. Λοιπόν, αυτά τα τρία χρόνια δεν έχουν καμία σχέση που πήγε η σχολή στη, στο Μέγαρο Πλακεντία με την πινακίδα που λέει ότι φεύγανε οριστικά από τον Πειραιά και πήγε στο Μέγαρο Πλακεντία. Καταρχήν δεν, δεν φεύγανε. Του διώξανε. Τους διώξανε ναι. έτσι, ήρθαν η οι, βάρβαροι από την Περσία που λέει ο ποιητή. Του διώξανε λοιπόν οι Γάλλοι με ναι. το έτσι θέλω, πραξικοπηματικά, χωρί να υπάρχει λόγο, χωρί να έχουν αυτή τη δικαιοδοσία και άνευ λόγου. Α, και άνευ Και έτσι για τα τρία χρόνια ήταν τα μόνα τρία χρόνια, η περίοδο 1854 με 1857, που οι ευέλπιδε ζεμένανε στη σχολή στον Πειραιά. Όλα τα υπόλοιπα χρόνια, Μέχρι το 1894 μένανε στον Πειραιά η σχολή Βελπίδων, από το 1837 διαλύπτω. Αυτή η σχολή είχε και σχετικά τμήματα με το ναυτικό ή είχε μόνο πεζικό. Κάποια παισικό. περίοδο, ακούστε να δείτε, κάποια περίοδο είχε μέσα και, δεν λέγω ότι όμως ναυτική δόκιμη, ε, ήταν του πολεμικού ναυτικού. Ε, μην ξεχνάμε ότι η σχολή ναυτικών δοκίμων δημιουργήθηκε το 1884. Mm -hmm. Η σχολή στρατιωτικών, στρατιωτική των Αβελπίδων δημιουργήθηκε όπως είπαμε το 1828 Άρα προϋπήρχε ε, Κάποια στιγμή λοιπόν η ναυτική δόκιμη ε, εκπαιδευότητα μέσα στο Λουδοβίκο Και σε άλλες φρεγάτες που τις είχαν κάνει σχολεία Όμως βγήκανε κάποια χρόνια και στη στεριά Και συνυπάξανε με τους αυτό. Ευελπίδες στο ίδιο κτίριο mm -hmm. Έχει καταγραφεί αυτό ε, αλλά σε πολύ αμύδρε γραμμέ. Δεν έχει, έχει ξεταστεί δηλαδή σε βάθο να δουν πώ ήταν στον αριθμό, για πόσα χρόνια κτλ. Ε, το σημαντικό είναι λοιπόν. Άλλω ότι... ξέρουμε ότι συνεπήρξαν για, για, για ένα διάστημα. ακριβώς Μέχρι την ίδρυση το 1884 οπωσδήποτε. Και 1901 ναι. άλλωστε έγινε το κτίριο, η Βασάνιου σχολή δωρεάν του Βασάνι, που πάλι στον Πειραιά έγινε η σχολή ναυτικών δοκιμών και δύο μεγάλε σχολέ που θεωρούνται και τα αρχαιότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα γίνανε και τα δύο στον Πειραιά. Ε, έτσι λοιπόν έχουμε ε, Τη λειτουργία της σχολής Ευελπίδων Έχουμε το υπέροχο κτίριο όπως είπαμε ε, Τις εγκαταστάσεις Και έχουμε και τους διοικητές Διοικητές... Εδώ λοιπόν ξεκινά ένας μεγάλος κατάλογος αντρών, αντρών οι, οποίοι... οι, οποίοι... είναι ναι. τέρατα στρατιωτικά που δείχθηκαν και στην πορεία πολύ μεγάλοι ηγέτες και πολύ μεγάλοι άντρε. Τους οποίους ο Έλληνα θα τους γνωρίσει στην πορεία ως απελευθερωτές και νικηφόρους στρατηγούς του πολέμου 12-13. Ωραία, κράτα την ανάσα σου λοιπόν για να... Ναι. για να, έχει την αγωνία ο κόσμος ναι. να δούμε ποιοι είναι Ας αυτοί. πούμε μερικά ονόματα. Έτσι, θα τα πούμε, να... α, α... με το τραγουδάκι μα. μας γιατί φίλε τα ονόματα που θα ακούσεις να σπουδάσει δίπλα στην πόλη σου, εδώ, μέσα στην πόλη σου εδώ πέρα για να απελευθερώσουν αργότερα τη Μακεδονία είναι όλα... Εδώ λοιπόν θα έρθουμε τώρα στου διοικητέ τη σχολή Ευελπίδων του Πυραιό. Τα ονόματα τα οποία θα παρελάσουν λοιπόν από τα αυτιά σα, κρατήστε τα πάρα πολύ καλά. Δεν ακούγονται συχνά πυκνά στα ραδιόγωνα. Ο Στέφανο Ομίλεση όμω θα μα τα πει ένα προ ένα. Ε, η σχολή, όταν τα μεταφέρθηκε στον Πυραιό, πρώτο διοικητή είχε τον συνταγματάρχη τον Εδουάρδο Ρέινακ. Ε, αλλά το νούμερο 2 είναι πολύ δυνατό. Είναι ότι σταματάρχης Μίλιο Πύρο, ο γνωστό Πυρίδων Σπύρο Ο οποίο είναι. Το, ο, το λιοντάρι τη Χιμάρα. Ο απελευθερωτή τη Χιμάρα. Το λιοντάρι τη Χιμάρα, το οποίο μέχρι σήμερα στο Α Σπύρο βρίσκεται στην Αθήνα, ε, κοντά στην περιοχή του Πλατεία Συντάγματο. Ε, είναι ένα ορόσημο για τον βορειοπυριακό αγώνα κτλ. Ε, Ακολουθεί ο Καρατζά ο Γιώργιο, ακολουθεί ο Σταυρίδη, Σαμπουτζάκη, γνωστό πάρα πολύ γνωστό όνομα, Γονατά, Ζιβρακάκη. Και φτάνουμε στο νούμερο 10. Υπάρχουν και άλλοι βέβαια ενδιάμεσα, αλλά εμεί θα σταθούμε στο νούμερο 10. Είναι ο γιο του Θεόδωρου Κολοκοτρόνη. Ο Πάνος Κολοκοτρόνη. Ο Πάνος ο Κολοκοτρόνη. Ο Πάνος Κολοκοτρόνη, ο γιο του Γέρο του Μοριά. Είναι διοικητή και κυκλοφορεί ανάμεσά μα εδώ στον Πειραιά, λοιπόν. Στον Πειραιά και προσέξτε, είναι και απόφυτο τη σχολή. Έχει μπει από τις πρώτες σειρές που έχει μπει σαν σπουδαστής Την έχει τελειώσει Και αρνούνται να τον δεχτούν στη σχολή πειραιά Διότι η σχολή τότε των Ευελπίδων ήτανε εν μέρη ε, με χρήματα Δηλαδή πληρώνανε εν μέρη ιδιωτική, να την πούμε όχι ιδιωτική Επιχορηγούμενη, κάποια δίδακτα Τα δίδεκτα. οποία ο Πάνος Κολοκοτρώνης αδυνατούσε να πληρώσει δεν καταλαβαίναν οι άνθρωποι τίποτα. Ούτε ο γιο του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη ούτε τίποτα. Και ήρθε η χείρα του Κολοκοτρώνη και έκλαιγε στο διοικητή τη σχολή και έλεγε ότι ο γιο μου ε, θα θριαβεύσει και ότι θα ανταποδώσει το καλό που θα του κάνετε. Και έτσι τον επέτρεψα, του επέτρεψα να τελείωσει η σχολή. Και πραγματικά την τελείωσε. Και έγινε ένα από του πιο σπουδαίου διοικητέ τη. Υπήρξε ένα μορφωτή Δαμήθηκαν. Αναμόρφωσε στην ουσία, όταν έγινε πλέον διοικητή ναι. τη, τη σχολή Ευελπίδων. Αναμόρφωσε τη σχολή Ευελπίδων και αποθανατίστηκε σε πάρα πολλέ γραβούρε τη εποχή, πάνω στα άλογα κτλ. που υποτίθεται στον Πειραιά Και θύμιζε και τον πατέρα του λίγο και ναι. κάναν του συνειρμού ναι. αυτού οι Έλληνε τότε. Ναι. Και τον αντικατέστησε ο, Μα... ο θρασίβουλο Ομάνο, και αυτό μεγάλη μορφή, που ήταν διοικητή σχολή Πυρεό. Ακολούθησαν κάποιοι άλλοι διοικητέ να πούμε ότι ε, όλες τους διοικητές της σχολής Ευελπίδων Πειραιά τους ο Αραβαντινός. Mm. Ο Αραβαντινός ήταν σπηρεώτης, σκηνογράφος, ο οποίος έφτιαξε και πάρα πολλά σκίτσα, ήταν και ζωγράφος, αλλά ζωγράφιζε μόνο σκηνογραφίες. Αυτό λοιπόν τι έκανε, ενώ σκηνογραφούσε την εποχή που ζούσε σύγχρονα με το πάνω κολοκοτρόνη. Το ζωγράφισε πάνω στο άλογο, το ζωγράφισε τι στολέ. Τον ενδιέφεραν οι στολέ βασικά που φοράγαν οι Έλληνε αξιωματικοί. Και χάρη στον Αραβαντινό σήμερα, όλοι γνωρίζουν από την ίδρυση τη σχολή Ευελπίδων μέχρι τι μέρε μα, ποιε στολέ φοράνε οι Ευελπίδε, ποιε στολέ φοράνε οι ναυτικοί δόκιμε. Και αυτό έργο πυρεώτη είναι του Πάνου Αραβαντινού, ο οποίο πεθαίνοντα. Άφησε όλο αυτό το υλικό στο Δήμο Πυραιό και το οποίο βρίσκεται σήμερα κλεισμένο σε ξύλινα κυβότια. Δεν εκτίθεται. Αυτό θα έπρεπε να εκτίθονται... Φαντάζομαι μία... ότι μπορεί να υπάρχει και πρόβλημα των χώρων, έργων, έτσι, των Δεν, τον έχει, έργων δεν έχει βρεθεί έργο, δεν έχει βρεθεί χώρος υποτίθεται, που θα έπρεπε μέσα στο ίδιο το Δημοτικό Θέατρο, μια και αναφερόμαστε σε σκηνογράφο, να έχει προβλεφθεί ένας χώρος να είναι μόνιμη έκθεση των σκηνογραφικών έργων και των στολών του Πάνου Αραβαντινού. Και στα έργα του Πάνου Αραβαντινού σήμερα ακόμα και ο Καμένος που χρησιμοποίησε πρόσφατα έδισε τη φρουρά του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με στολές πάνω στις σκηνογραφίες του Πάνου Αραβαντινού στηρίχθηκε αυτές που μιλάμε τώρα για τον Πάνο Κολοκοτρώνη και για όλους αυτούς ε, τέλος πάντων να αφήσουμε ότι περάσανε μεγάλα ονόματα τα οποία τα είδε ο ελληνικό λαός το 12-13 του Βαλκανικούς πολέμους ε, και μεταξύ των οποίων να, να πούμε γιατί ήταν και ο Μαζαράκη ο οποίο ήταν γεννημένο στον πειρά κριτική καταγωγή ανάμεσα στου Και οι δύο δεν ήταν κριτική καταγωγή. Ναι. Και οι δύο είναι η Ενιάν Μαζαβάκηδε, ο Κωνσταντίνο Πρώτα, ο οποίο ναι. ήταν ο, από του πρώτου που ανεβήκανε στη Μακεδονία από το 1997, Μακεδονομάχος, και ακολούθησε ο Αλέξανδρο Ενιάν Μαζαράκης. Είναι και οι δύο Κύθνη. Κύθνη στην καταγωγή. Από okay, Πάντω έχουν τελειώσει το πρώτο γυμνάσιο πειραιά τη σημερινή Ιωνίδιο. Είναι απόφοιτη τη Ιωνίδιου οι μαζαράκιδε. Οπότε είναι πειραιώτε εδώ εισαγωγικών που λέμε και εμεί στον πειραιά. Mm. Ε, είναι ο, ο Μαζαράκη και να πούμε ότι ένα από του γνωστού σε όλο τον κόσμο ευέλπιδε τη σχολή ήταν ε, ο Παύλο Μελά. Ο Παύλο Μελά, ο οποίο ήταν απόφοιτο τη στρατιωτική σχολή Ευελπίδων, γι' αυτό και σώζονται πάρα πολλά επιστολικά δελτάρια, δελτάρια, δηλαδή καρποστάλ που τον απεικονίζουν μέχρι σήμερα στο λιμάνι, να είναι σε πλοίο κτλ. Τα <coughs> που τα, τα, ταξιδεύει ή να κάθεται σε μια <coughs> σειρά. Και δεν υπάρχει πουθενά Ανδριάντα στον Πειραιά Δεν υπάρχει, όχι ούτε δρόμο ούτε Ανδριάντα ούτε τίποτα. Ε, για το μαζαράκι, τώρα μια που το είπατε, να πούμε ότι έδρασε στη Μακεδονία με το όνομα Καπέτα έφυγε από την Ιονίδιο και πήγε να πολεμήσει τη Μακεδονία με το όνομα Καπετάνα Κρήτα. Το ίδιο και ο Παύλο Ομελά. Και να πούμε ότι ο Παύλο Ομελά ότι στρατολόγησε πάρα πολλού άντρε που πολεμήσαν μαζί του από τα καφενεία που ήταν παίξει τη σχολή Ευελπίδων. Υπήρχε ένα μεγάλο καφενείο. Ξέρετε ότι ο Πειραιάς, όπως όπου υπάρχει σήμερα μια μεγάλη σχολή, ή οτιδήποτε ζει από τη σχολή αυτή. Έτσι και ο Πειρά, σε, τουλάχιστον πάρα πολλέ συνοικίε ζούσαν από τη στρατιωτική σχολή Ευελπίδων την εποχή εκείνη. Πέρυξη τη σχολή λοιπόν είχαν γίνει πανδοχεία, είχαν γίνει καφενεία. Λοιπόν, ό,τι μπορούσε γίνει... να εξυπηρετήσει τουλάχιστον ένα φοιτητή, ή ναι. ένα σπουδαστή μια σχολή. Λοιπόν, Καταλαβαίνει λοιπόν ναι. πόσο άδικο είναι το μίσο των παοξίδων. Είναι άδικο τελείως. Για τον Πειραιά. Είναι άδικο και θα το πω Γιατί. Ναι. Πάρα πολλοί πειραιώτες πέσανε σαν Μακεδονομάχη. Και αργότερα για την απελευθέρωση τη πελευθέρουν... Μακεδονία. Δεν πειράζει. Ε, υπήρχε δίπλα στο σχολείο Βερπίδο ένα μεγάλο ξενοδοχείο στον Πειραιά εδώ και λεγόταν το Χάνι του Βόκου. Μεγάλο, τι μεγάλο, δηλαδή 12 δωμάτια ήταν. Εκεί και το Θεοξένια τώρα το. Ακριβώ, κάπου εκεί, ακριβώ. 12 το Χάνι του Βόκου, το οποίο φιλοξενούσε συγγενεί δοκίμων. Ιδραίο ο Βόκο. Ναι. Και να πούμε ότι γενικά αυτό που είπαμε έδωσε όθηση στην πολύ σχολή. Mm -hmm. Ε, χαρακτηριστικά ότι ενώ τα καφενεία και τα εστιατόρια σε όλο τον Πειραιά κλείνουν στι 10 το βράδυ, ξερούνται τα καφενεία και τα εστιατόρια περί σχολή. Περί <Πέξει> σχολή. Ακριβώ με. Λίγο μπερμπάντιο ε, ε, Με κάνει... αναφορά, <Λίγο> με αναφορά του διοικητή τη σχολή προ το φρούραχο Πειραιά okay. και προ το δήμαρχο. Και καλά με, στα μαγαζιά μέχρι τι 12. Αφήστε τα, <Λίγο> ναι, τα, με τα μεσονύκτια. Τέλο πάντων. Α, και μετά το, το Ναι, ακριβώ. Ο Παύλο ο Μελά βρήκε πάρα πολύ κόσμο. Ε, από τον Πειραιά από τα καφενεία περί σχολή. Όταν λοιπόν του είπαν ότι θα πας να δράσεις στη Μακεδονία αλλά δεν θα φαίνεσαι ότι είσαι επίσημα αξιωματικό σχολής και φρόντισε να βρεις άντρες που δεν υπάρχουν, που δεν είναι αξιωματικοί της σχολής για να μην εμπλακεί επίσημα η Ελλάδα φρόντισε να τους, να τους στρατολογήσει από, γύρω από την περιοχή που σπούδαζε και ζούσε. Καφενόβιου. Καφενόβιου. Βρήκε λοιπόν, για να μην δώσει στόχο. Και, και πάρα πολύ. Το ίδιο έκανε και ο Μαζαράκη, ο καπετάνα Κρήτα. Λοιπόν, έχουν αφήσει τα κόκαλά του και επειδή αυτοί που συνήθω πηγαίναν ήταν αυτοί που ψαγνόντουσαν και ήταν η μανιά και κριτική. Γι' αυτό και μέχρι σήμερα στη Μακεδονία λένε, μιλάνε συνέχεια ότι έχουν πέσει πάρα πολλοί τη και κριτικοί. Είναι στην ουσία στρατολογημένοι από το λιμάνι του Πειραιά, από τα καφενεία. Κράτα το αυτό λοιπόν για να συνεχίσουμε, γιατί είχαμε και χθε ακριβώ αυτή την ωραία κουβέντα για το μακεδονικό αγώνα, για τον Απόφυτο λοιπόν τη πολεμική σχολή, σχολή Ευελπίδων Πειραιό, ο Παύλο Σομελά, ο οποίο στρατολογεί νέου από τα καφενεία του Πυραιό, κυρίω κριτικού και μανιάτε, και του παίρνει κατά πάνω για να πάνε να απελευθερώσουν μια περιοχή τη Ελλάδο, η οποία ε, τράβηξε τα πάνδυνα από του Βούλγαρου, ειδικά του κομιτατζίδε. Ε, μια περιοχή η οποία μαστίστηκε τόσο πολύ και καταβαρώθηκε καταβαρα, και καταβαραθρώθηκε από αυτού. Εκεί πέρα που ήταν θέμα τιμή πλέον για την Ελλάδα, για του Έλληνε να την απελευθερώσουν και μάλιστα ήταν και Κρήτε να πολεμήσουν από την Κρήτη όταν ακόμα το νησί του δεν ήταν ελεύθερο καν. Ακριβώ. Mm. Ακόμα ήταν υπό Οθωμανικών ζυγών. Παρ' όλα αυτά, ο Παύλο Ομελά από τον Πειραιά φεύγει. Έτσι λοιπόν, χρωστάει η Μακεδονία μα και στον Πειραιά πολλά πράγματα, διότι πολλά από αυτά τα παλικάρια που πούμε και η Βόρειο Ήπειρο. ή Βόρειο Ήπειρο. βέβαια, ναι. ναι. Ε, χρωστάνε πάρα πολλά σε αυτή τη σχολή. Ευελπίδων Σε αυτό το οικόπεδο, το οποίο σήμερα είναι Συνέχεια. ένα έρημο, άδειο, με λάθο πινακίδα, μέσα στο κέντρο του Πειραιό. Μέσα κέντρο του Πειραιός. Και απόφυτο είναι βέβαια και ο Πέτρο ο Σάρογλο. Βέβαια το όνομα είναι δύσκολο να μα θυμίσει κάτι. Αν πούμε όμω Σαρόγλιο, ίσω να το ταιριάξουμε να θυμ, να λίγο. Να Είναι απόφητο το 1886, ε, άρα και αυτό απόφητο σχολή Πυρεό. Είναι αυτό ο οποίο διέθεσε όλη του την περιουσία και ανεγέρθη τη στρατιωτική λέσκη που υπάρχει μέχρι σήμερα στην πλατεία Ριγίλη. Mm -hmm. Σαρόγλιο ίδρυμα. Αυτή που η Λαέτ που λένε οι ναι. στρατιωτικοί που την ξέρουν ναι. ε, στην Ριγίλη, πάνε και τρώνε το μεσημέρι. Και πίνουν... Μέχρι που το 1894 αποφασίζει η τότε κυβέρνηση να φτιάξει νέες εγκαταστάσεις στη σχολή Βελπίδων ξέρουμε, στην Κυψέλη. Ξέρουμε το λόγο που αποφασίστηκε η ναι. μεταγκατάσταση. Ναι, ναι, ναι. Ήτανε, αν εξαιρέσουμε το κτίριο του Θεόφιλου όλα τα υπόλοιπα ήταν λιθόκτιστα. Με λίθους δηλαδή. Mm -hmm. Και κατέρεαν, δεν μπορούσαν να καλύψουν πια. Δηλαδή, ο Γάλλο μα πούλησε ψηλό έτσι, ε, ψηλό μπάχαλο Εντάξει, για πούλησε κάτι το 1837 και έχουμε βρεθεί πλέον στο 1847. Ε, ε, και τι σημαίνει ένα σπίτι μέσα σε 50 χρόνια καταραίει, δεν ε, καταραίει. Με τα δεδομένα τη εποχή ήταν ξεπερασμένα. <laughs> και ήταν τόσο ξεπερασμένα που ακόμα, θα σα πω σε λίγο, ακόμα και το ίδιο το κύμα του Χάσεν δεν κρατήθηκε. Ε, Τέλο πάντων, το λυπηρό είναι ότι ο Δήμο προσπάθησε να αντιδράσει τότε, όταν έμαθε τη μετεγκατάσταση τη σχολή, γιατί ε, γνώριζε ότι θα, θα υπάρξει νέκρωση τη περιοχή, δεν τα κατάφερε. Και μια ωραία των ημερών, σηκώνονται, ξυπνάνε οι ευέλπιδε, ε, βάζουν το σακίδιο στην πλάτη και περπατώντα από το σημερινό παλιό ταχυδρομείο, περπατάνε και πηγαίνουν στο, σιδρο, στο σιδηρόδρομο Αθηνών Πυρεό, αυτό που σήμερα λέμε ηλεκτρικό, τότε δεν ήταν ηλεκτρικό. 1894 έγινε η μεταφορά των Ευέλπιδων, 1902 έγινε ηλεκτρικό ο σιδηρόδρομο. Άρα ήταν απλό σιδηρόδρομο. Ήταν απλό σιδηρόδρομο, ο πρώτο σιδηρόδρομο του ελληνικού κράτου mm -hmm. που κατασκευάστηκε από τον Πειραιά στην Αθήνα. Πάλι ο Πειρά έχει τον πρώτο ε, σιδηρόδρομο στο ελληνικό κράτο. Πάνε με τα πόδια, μπαίνουν σε ένα βαγόνι και, και ανεβαίνουν στην Αθήνα. Εκ, έκτοτε έπαψε να υπάρχει να υφίσταται ο όρο στρατιωτική σχολή Ευελπίδων στον Πειραιά. Και ε, να πούμε ότι οι εγκαταστάσει ερημώθηκαν. Χρησιμοποιήθηκαν... Ναι, τι γίνανε μετά, Δεν τι πήρε ο Δήμο, Πυραιό, δεν τι πήρε, δε πήρε κανένα. Θα σα δε... πω τώρα την ιστορία η οποία είναι λυπητερή. Είναι μια ιστορία. Ε, χρησιμοποιήθηκαν ω αποθήκε υλικού του στρατού από το 1901. <σχ> ε, η γωνία, το ένα μέρο, έγινε κρυθαποθήκη, αποθήκη δηλαδή κρυθαριού. Για το, ενώ... το στρατό πάντα για το στρατό mm. και για το άλλο μέρο έγινε κοπή. Δηλαδή, λέγοντα κοπή στον Πειραιά, εννοούμε οτιδήποτε φτιάχνει στολέ. Κόβι ναι. Κόβει σύμφασμα. Όπω και αυτή που ήταν στο ναι. Κερατσίνη μέχρι πρόσφατα. Ακριβώ. Αυτό ήθελα να πω ότι πολλέ φορέ διαβάζει κάποιο μια ιστορία και λέει στην κοπή στον Πειραιά, στην κοπή στον Πειραιά και πολλοί που έχουν στο μυαλό του την κοπή, τη γνωστή κοπή, στην Ανάσταση. Mm -hmm. Πάει το μυαλό του ότι αναφέρεται σε αυτή την κοπή. Στο εξαρτάται στο εξαρτάται, εξαρτάται, εξαρτάται για ποια, σε ποια ημερομηνία βρισκόμαστε. Σε ποια, ποια, yeah. ποια εποχή βρισκόμαστε. Αν μιλάμε τώρα για 1901, 1905, 1910 και λέμε κοπή, τότε αναφερόμαστε στι καταστάσει τη πρώην στρατιωτική σχολή Ευελπίδων. Στο, δι κέντρο δι στο κέντρο του Πυρέω. Η τεράστια αυτή έκταση λοιπόν. Πλατεία Θεμιστοκλέο, αν δεν κάνω λάθο. Ε, και Από την κάτω πλευρά. Από την κάτω πλευρά. Ναι. Υπήρχε το άγαλμα ακόμα εκεί. Ο, το, ναι. Το ε, 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 όχι, είχε πουληθεί είχε. στην Τράπεζα τη Ελλάδο για να ξεχρεωθούν <laughs> χρέη <laughs> του Δήμου Πυραιό. Έπαψε να υπάρχει αυτό. <laughs> Κατάλαβε γιατί έρχεται την, ναι. την πιχτή μου έτσι. Κατάλαβα. <laughs> <laughs> και έρχεται η κυβέρνηση του Μεταξά. Τι <laughs> παράξενο. τώρα. <laughs> <laughs> <παράξενο>. Ακούστε τώρα <laughs> το παράξενο. Έρχεται η κυβέρνηση του Μεταξά που ένα στρατιωτικό απόφυτο σχολή, ο οποίο το 1937. Θεώρησε, έκανε μια έκθεση που βρήκε το κτίριο ξεπερασμένο και παλιό. Και διέταξε ο Λο μεταφράστη. λογικό το ακούω ότι ναι. η έκθεση το βρίσκει λίγο παλιό τώρα. Το... Προσέξτε όμω, να μην διατηρηθεί τίποτα, ούτε καν ένα σημείο, ένα μνημείο. Δεν ναι, θα σε Τίποτα. Και διατάζει λοιπόν την ολική καταστροφή του χώρου, προκειμένου να γίνει τι, προκειμένου να ορθωθεί εκεί η νέα δημοτική αγορά Πυραιό, η οποία βρισκόταν ε, δίπλα στον ΑΤ. Εκεί που είναι σήμερα ο πύργο. Ο πύργο ο, ο, ο ψηλό. Ε, ο Μεταξάς λοιπόν είναι αυτός που λέει ότι η αγορά είναι ξεπερασμένη του Δήμου, πρέπει να μεταγκατασταθεί και να πάει εκεί. Και γκρεμίζει λοιπόν το κτίριο, σαν το γήπεδο τη χωρίς να χτιστεί το νέο γήπεδο, χωρίς λοιπόν να μεταγκατασταθεί και παραμένει οικόπεδο το 37. Ε, έχουν μείνει κάποια οικήματα ε, έχουν διασωθεί, έρχεται ο πόλεμος, έρχεται ο βορβαδισμός του Πειραιά, τρώνε κάποιες βόμβες και αυτά τα οικήματα ισοπεδώνονται, και έτσι δεν υπάρχει τίποτα. Και Και τε, δεν υπάρχει τίποτα στην απελευθέρωση που να θυμίζει ότι εκεί υπήρχε σχολή. Και το χειρότερο απ' όλα. Σβήνει η ιστορική μνήμη. Και πώ σβήνει η ιστορική μνήμη. Το Υπουργείο Στρατιωτικών κρίνει ότι η έκταση αυτή του είναι, α, της άχρηστη, του είναι άχρηστη. Και αρχίζει και την παραχωρεί σε άλλα Υπουργεία. Το ένα το δίνει στο Υπουργείο Μεταφορών, το άλλο. Και το μεγαλύτερο μέρο όμω το δίνει στο ΙΚΑ. Ναι, yeah, από ό,τι ξέρουμε όλοι, σαν ιδιοκτησία ΙΚΑ. ΙΚΑ. Yeah. Και γιατί το δίνει στο ΙΚΑ, δεν είναι τυχαίο γιατί, διότι το ΙΚΑ το δημιούργησε ο Μεταξά. Mm -hmm. Και το δίνει στο ΙΚΑ για να το πρικοδοτήσει. Μεταφέρεται λοιπόν η έκταση από το Υπουργείο Στρατιωτικών, ενώ είπαμε ότι αυτή έχει αγοράσει την έκταση, το Υπουργείο Στρατιωτικών, αντί 120.000 δραχμών, το δίνει στο ΙΚΑ. Και η έκταση λοιπόν μένει μέχρι σήμερα να αποκαλείται αυτή ω οικόπεδο ΙΚΑ. Και κάποια στιγμή λοιπόν εγώ ακούω στο ράδιο, καλή ώρα, ακούω το δήμαρχο να μιλάει για, για το οικόπεδο του Ίκα. Για το οικόπεδο του Ίκα, για το οικόπεδο του Ίκα. Περίμεναν Όχι τον το... παρόν δήμαρχο, τον προηγούμενο δήμαρχο. Δεν μας ενδιαφέρει παρόν ναι. και ο προηγούμενος, ναι. η ιστορία κάνουμε, ναι. πάμε να ακούσουμε το Λοιπόν, ναι. καθώς τα πράγματα κυλούν και τα υποψήφια αξιωματάκια μας έχουν φύγει και έχουν πάει πάνω στην Αθήνα, τα οικόπεδα εδώ πέρα τη ε, πρώην σχολή μοιράζονται δεξιά και αριστερά, κυρίω στο Ικα, έτσι. Κυρίω στο Ικα. Και μια μέρα ώρα, ανοίγω το ραδιόφωνο, καλή ώρα όπω ε, πολλοί κροατέ κάνουν τώρα και ακούω τον πρώην δήμαρχο και λέει: Οικόπεδο Ικα, κάτι ήθελε να κάνει. Στο οικόπεδο Ικα, πάρκινγκ, πάρκο, δεν ξέρω, δεν κατάλαβα. Ε, και με αυτά που άκουσα, οικόπεδο Ικα, στην κυριολεξία βγήκα έξω από τα ρούχα μου. Και πήγα λοιπόν στη, στο δημαρχείο και ζήτησα ακρόαση. Πραγματικά δεν μπορώ να πω, με δέχτηκε αμέσω. Σε αυτά ήταν ανοιχτό ο, ο κύριο Μιχαλολιάκο. Του οφείλω μια ευχαριστία που με δέχτηκε άμεσα. Του εξήγησα την ιστορία. Ε, όχι μόνο εκείνο, αλλά και όλε οι υπηρεσίε ε, αγνοούσαν παντελώ το γεγονό. Αγνοούσαν τι ήταν τι σε εκείνο ήταν το οικόπεδο. ή αν τουλάχιστον το γνώριζαν, δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν, δεν το ήξερε ο Δήμαρχο. Που είναι ο πρώτο αρμόδιο. Και έδειξε αμέσω ενδιαφέρον. Ο χώρο καθαρίστηκε περιφράχτηκε. Μάλιστα πήγε να βρει και τον πελάτο ο Δήμαρχο γιατί είχε κάποια προσφυγή από το Ίκα ότι κακό τον περιέφραξε γιατί δεν ήταν χώρο του Δήμου <συστά> και ήταν χώρο κτλ. Και, ε, και τελικά μάλιστα έγινε ένα πάρκο, ένα πολύ ωραίο πάρκο σήμερα, έναντι τη Δημοτική Πινακοθήκη. Ε, άφησα και μια έκθεση των πεπραγμένων, δηλαδή όλη την ιστορία που είπα μόλι τώρα την άφησα και γραπτό και πάω μια εβδομαδα ε, μετά τη συνάντησή μα και βλέπω μια πινακίδα με ένα άλλο πρόσθετο κείμενο, κείμενο απάνω. Καταρχήν είχαν βάλει για φωτογραφία το ένα από τα κτίρια και όχι του Θεοφίλου του το κύριο. Και όπω σα είπα και το κείμενο, έγραφε ότι η σχολή έφυγε από τον Πειραιά και πήγε στη Δουκή Πλακεντία. Ενώ πήγε στη σχολή Ευελπίδων στην Κυψέλη, στα δικαστήρια που λέμε σήμερα. Δηλαδή, λάθο κείμενο. Λάθο κείμενο. Τουλάχιστον εντάξει, από όλη αυτή τη φασαρία και από όλο αυτό το. Φωτογραφίε υπάρχουν. Ναι. Τη παλιά σχολή Απελπίδων. Ναι, υπάρχει. Υπάρχει μόνο μία, την οποία την έχει βρει ένα ερευνητή και την έχει δημοσιοποιήσει και τον αναφέρω ποιο είναι. Δεν παίρνω εγώ ότι τη... εντό αγωγικών τη δόξα. δόξα. <laughs> Γράφω και στο κείμενό μου στο περιόραμα ότι η φωτογραφία. Αυτή η φωτογραφία δεν είναι. Είναι του αντιστρατήγου αδιστρα, εν αποστρατεία Χρήστου Φωτόπουλου <laughs> την έχει δημοσιεύσει στο βιβλίο των πρακτικών του συνοικισμού των Χείων τη Επιτροπή. Ελληνικά Γράμματα Εκδόση 1996. Αυτή η φωτογραφία δεν έπρεπε να υπάρχει έξω από αυτό το εικοστούριο. Έπρεπε, έπρεπε. Εγώ αυτήν είχα δώσει. Τα Αυτή. κτίρια τι απέγιναν. Τα κτίρια, ε, τα κτίρια τα γκρέμισε, όπως είπαμε, μεταξά το 1937 για να γίνει εκεί η νέα δημοτική αγορά του Πειραιός. Αλλά τον βρήκε ο πόλεμο και δεν έγινε η μεταγκατάσταση. Ούτε η δημοτική αγορά με τα πολεμικά παρέμεινε μέχρι που είναι και σήμερα. Δίπλα στον Ανοξίστη. Και μα απέμειναν τα ερείπια αυτά, Τα, τα, τα μπάζα. Ε, τα, ε, τουλάχιστον... Γιατί τουλάχιστον αυτά τα ναι. κτίρια τη Ευελπίδων, όταν μπαίνει μέσα, νομίζω ότι ο χρόνο σταματάει. Έχει να... πάει δηλαδή 100 χρόνια πίσω. Τέτοια ωραιότητα έχουν. Ε, να σα πω κάτι τώρα: ότι το μουσείο που υπάρχει σήμερα στη Σχολή Ευελπίδων στο Ναύπλιο είναι τα περισσότερα συλλεκτικά αντικείμενα. Μάλλον δεν ξέρω για το Ναύπλιο, να σα πω για τη βάρη που υπάρχει σήμερα η Σχολή Ευελπίδων. Το, τα, τα, μνημεία που έχει τα αντικείμενα και όλα λοιπά είναι με εκ μεταφοράς από την εποχή που ήταν σχολή Πυραιό. Θα έπρεπε τουλάχιστον εδώ να υπάρχει ένα κτίριο στη θέση αυτή ή ένα μνημείο έστω και να λέει μνημείο πεσόντων, στο μακεδονικό μέτωπο ή δεν ξέρω πού. Να που λέγαμε προηγουμένω για το μεγάλο εξωτερικό, άλλο ένα σημείο που μπορεί να στηθεί. Είναι αναφερόνται τα ονόματα ναι. αυτών. Δεν που... υπάρχει κανένα ηρώ των πεσόντων τον Μακεδονία. Ακριβώ. Και εδώ αυτή τη σχολή τελείωσε ο Παύλο Μελά. Τελείωσαν οι Μακεδονομάχοι. Ο Μαζαράκη, απόφυτο του Ιτσιονιδίου σχολή στον Πειραιά. Θα μπορούσε να ένα, ένα ο σημείο. Πάκαλος, ο Πάκαλο, ο Δακλή. Ο Δούρμανη. Όλοι. Ο Παρασκευόπουλο. Ε, είδατε σε, σε Ο μισιόν, γοναπτάς, ναι. τι Αυτή, τι ήταν, αυτή ήταν η ιστορία λοιπόν τη σχολή Ευελπίδων. Μάλιστα, και εδώ τελειώνουμε λοιπόν με αυτό το υπέροχο και άγνωστο θέμα για την ιστορία του Πειραιά Στέφανε, σε ευχαριστούμε που είστε μαζί μα. Πάντα μα εκπλήσει ο φίλο ναι. ο Μίλε, γιατί ανακαλύπτει μια πόλη η οποία έχει πλούσια ιστορία και οι μόνοι που δεν τη μάθαν την ιστορία αυτή είναι κατά κανόνα οι δήμαρχοι τη. Α ελπίσουμε ότι μα δίνεται η ευκαιρία να δίνουμε. Αρκετά έρευθες. Να ευχαριστήσω τον Θανάση Ανδρασόπουλο, τον ηχοδοσπότη Πότιμας, την επιμέλεια της εκπομπή. έχει πάντοτε η Ρωσέλα Ιλανέ και απόψε το βράδυ πόσοι φίλοι διαδικτυακά εγώ τον... Τετρακόσες uh, άτομα. Τετρακόσες μία Διαδικτυακά.